Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Άγιο Κοσμά, στην προπόνηση του Αστέρα Γλυφάδας. Ο Αστέρας Γλυφάδας που θα κάνει την πρώτη του παρουσία στο καινούριο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ κατηγορίας. Ξεκινάει το Σάββατο με πρώτο μάτς με τη Θύελλα Περιστερίου. Λοιπόν, μαζί μας ένας ακόμη ποδοσφαιριστής της ομάδας, του Αστέρα Γλυφάδας, ο Μάριος Μπεζάτη. Μάριε, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Μάριε, έπαιζες πέρσι στην Ένωση Βοτανικού και ήρθες εδώ στον Αστέρα Γλυφάδας για να παίξεις στο καινούριο πρωτάθλημα. Μάλιστα, έτσι είναι. Ο Νίκος Σαμπίρας είναι φίλος μας. Είμαστε 2-3 παιδιά που παίζαμε παλιά με τον Νίκο. Μας μάζεψε και φέτος λέμε να ξεκινήσουμε κάτι όμορφο. Κάτι να δούμε μήπως στήσουμε μια καλή ομάδα και βλέπουμε. Πώς είναι εδώ το κλίμα στον Αστέρα Γλυφάδας με τα υπόλοιπα παιδιά? Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Τα αποδυτήρια γενικά θεωρώ ότι είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Με τα παιδιά έχουμε καλές σχέσεις, με τον Νίκο επίσης και ελπίζουμε να βγει και στο γήπεδο αυτό. Και η διοίκηση είναι κοντά σας, έτσι? Ναι. Έχουμε και τη διοίκηση αρκετά κοντά μας. Και ξεκινάτε με το παιχνίδι το Σάββατο με τη Θύελλα Περιστερίου, πρώτη αγωνιστική. Είναι ένα πρώτο παιχνίδι, ιστορικό παιχνίδι, όπως μας είπε και ο Νίκος για την ομάδα. Δηλαδή, είναι το πρώτο της παιχνίδι, οπότε θέλουμε να τα πάμε καλά. Ευελπιστούμε σε μια νίκη και βλέπουμε. Εντάξει, η ομάδα ακόμα είναι καινούρια, σίγουρα θέλει χρόνο, αλλά θεωρώ ότι θα πάμε καλά. Εσύ έχεις παραστάσεις από το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ κατηγορίας, αγωνιζόσουν στην Ένωση Βοτανικού. Δεν ξέρω αν είδες και τον όμιλο που μετέχει ο Αστέρας, αν θεωρείς κάποιες ομάδες. Φαβορείς αυτό τον όμιλο, αν τον θεωρείς δύσκολο τον όμιλο? Δεν θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολος ο όμιλος. Δεν τσέκαρα τις ομάδες, δεν τις γνωρίζω πολύ καλά, αλλά όπως και να έχει, είναι γάμα κατηγορία. Δεν θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία θα έχει μεγάλη διαφορά. Οπότε δεν πιστεύω ότι είναι κάτι τρομερά δύσκολα το αύριο παιχνίδι και γενικά τα παιχνίδια σε αυτή την κατηγορία. Τώρα... Ωραία. Μάρια, τι να περιμένουμε από εσένα και από τον Αστέρα Γλυφάδας στο καινούριο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας? Τι να περιμένουμε, από την ομάδα θα πω καλύτερα. Εγώ τουλάχιστον από τη δικιά μεριά θα δώσω ό,τι μπορώ. Πιστεύω ότι θα βγάλουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα γενικά σε όλη τη σεζόν. Έχουμε πολύ καλό κλίμα και πιστεύω θα βγει και στο γήπεδο. Σιγά σιγά δηλαδή πιστεύω θα βγει και στο γήπεδο με ένα καλό αποτέλεσμα και ένα σύνολο. Ωραία. Καλή σεζόν με υγεία και πάντα επιτυχίες και σε σένα και στον Αστέρα Γλυφάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.